Καλησπέρα σας και πάλι κύριε Δούμα και σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Εκ των προτέρων. Ακουγόμαστε, φαντάζομαι. Με λίγη προσπάθεια, αλλά ακουγόμαστε, ναι. Με λίγη, λίγη προσπάθεια. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί. Έχετε, από ό,τι γνωρίζω και στα χέρια σας, έχετε δει το ΦΕΚ. Οπότε αναπαυτικά θα καθίσουμε στις θέσεις μας και θα σας ακούσουμε να μας πείτε τι αναφέρετε και τι μπορούμε να καταλάβουμε, εκτός από τα απλά τέλος πάντων που καταλαβαίνουμε σε εγκαταστάσεις, τα νηπιαγωγεία και όλα αυτά, με τις κλίμακες και όλα τα υπόλοιπα, να μας δώσετε εσείς τα φώτα σας. Σε σχέση με το χθες δεν έχει αλλάξει κάτι. Χθες είπαμε ότι έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες. Είχαν τελειώσει τα πάντα, δεν περιμέναμε κάτι. Απλά και μόνο τη δημοσίευση, την οποία τη θεωρούσαμε, εγώ μάλιστα είχα πει ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών. Ναι. Αυτές είναι μικρές λεπτομέρειες. Σήμερα ξέρουμε και το τυπικό, δηλαδή τον αριθμό του. 396 Δέλτα του 2022. Είναι μια ιστορική μέρα, θα έλεγα. Ιστορική. Και για την πολύ καλά το λέτε. Ιστορική. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ιστορική μέρα για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο για την ΠΑΕΠΑΟΚ. Γιατί πραγματικά ανοίγει ο δρόμος με μεγάλη ασφάλεια να κάνει αυτό που επιθυμεί. Και αυτό που επιθυμεί δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα καινούριο γήπεδο στη μέση μιας νέας περιοχής, η οποία θα αναπλαστεί συνοδικά, όχι βεβαίως από δαπάνες της ΠΑΕΠΑΟΚ, από δαπάνες του Δήμου και της Περιφέρειας, οι υπόλοιποι εκτός του γηπέδου ανάπλαση, αλλά είναι μια καινούργια μέρα για τη Θεσσαλονίκη των επόμενων δεκαετιών. Γιατί πραγματικά αρχίζουν να γίνονται, να φαίνεται ότι μπορούν να γίνουν μια σειρά από σοβαρά μεγάλα έργα που θα αλλάξουν τη ροή της πόλης. Και βέβαια ο επενδυτής του ΠΑΟΚ θα συμβάλλει, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, θα συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτή την ιστορία. Κράτησα το μεγάλη ασφάλεια που είπατε. Γιατί? Μοναδικά μεγάλη ασφάλεια. Δηλαδή τι εννοείτε, κύριε Δούμα? Ότι δεν έχει σταμάτημα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να προσβληθεί. Διότι έχει ελεχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή είναι η μεγάλη ασφάλεια. Δεν πρόκειται να έχει περιπέτειες ο ΠΑΟ σε αυτό που επιθυμεί να κάνει. Δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Έχουν ελεγχθεί τα πάντα, έχουν ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και όλα έχουν την εξασφάλιση ενός προεδρικού διατάγματος, το οποίο επιτρέπει τον ΠΑΟΚ να κάνει όλα αυτά που θέλει να κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο καλό. Μας και αυτό. Βέβαια είναι ένα σχέδιο το οποίο τα περιγράφει τα πάντα που θέλει και επιθυμεί, που τουλάχιστον έχει προσδιορίσει ο ΠΑΟΚ ότι ήθελε και επιθυμούσε να έχει ένα τέτοιο γήπεδο. Εξασφαλίζεται δηλαδή τη θέση ενός γηπέδου καινούριου, το οποίο θα έχει εμπορικές εγκαταστάσεις που θα το ήταν συνοδές του αθλήματος, δεν θα είναι εμπορικές καταστάσεις. Γενικώς ένα εμπορικό κέντρο, δεν είναι τέτοιες προθέσεις. Θα έχει χώρους οι οποίοι θα έχει εστιατόρια, θα έχει το μουσείο του, θα έχει όλα τα ιστορικά εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα επισκέπτεται κανείς στο γήπεδο. Πολλές ώρες, δηλαδή θα είναι μια εγκατάσταση αθλητική που δεν θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 15, θα λειτουργεί αρκετές ώρες την ημέρα και αρκετές μέρες την εβδομάδα. Βέβαια. Δηλαδή θα γίνεται μια συνολικά αναπλασμένης περιοχής. Θα γίνεται δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, όταν με το καλό ολοκληρωθεί, αυτό που συναντάμε όσοι πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε γήπεδα και νομίζουμε ότι αυτοί εκεί, όλα αυτά που βλέπουμε είναι εξωγήινα, έτσι. Θα τα βλέπουμε τώρα, ναι. Δηλαδή με το καλό θα τα βλέπουμε και στην πόλη. Ελπίζω ότι θα βλέπουμε μόνο τα καλά και όχι τους εξωγήινους. Ναι, μόνο τα καλά. Δεν θα μας φαίνεται. Τέτοιους δεν χρειαζόμαστε. Πραγματικά, το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα είναι, πιστέψτε με, το πρώτο γήπεδο, ναι, που έχει την δυνατότητα να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι το πρώτο γήπεδο. Βλέποντας το δεν υπάρχει. Το πρώτο, δεν υπάρχει άλλο. Ακόμα και τη ΣΑΕΚ που ολοκληρώνεται τώρα. Βεβαίως. Η ΑΕΚ είχε την τύχη, την ατυχία όταν ξεκίνησε, πέρα τις μεγάλες περιπέτειες. Ναι. Θα ξέρουμε. Έχει ξεκινήσει το γήπεδο της εδώ και 10 χρόνια κοντά. Πέρασε πολλά κύματα αντιρρήσεων και δυσκολιών. Αυτά και
το μειονέκτημα ήταν ότι την εποχή που ξεκίνησε η ΑΕΚ δεν υπήρχαν δυστυχώς αυτά τα θεσμικά εργαλεία που να της επιτρέψουν να κάνει αυτό που θα ήθελε, που ενδεχομένως να ήθελε και άλλα πράγματα μέσα, που τα έχει ζητήσει και τα έχει περιλάβει ο ΠΑΟΚ στο προεδρικό διάταγμα αυτό. Ο ΠΑΟΚ είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τα πάντα γρήγορα και εύκολα και με πλήρη ασφάλεια δικαίου. Επειδή εσείς, κύριε Δούμα, είχατε κάνει και η ομάδα σας προφανώς την αρχική μελέτη, γιατί γήπεδο μιλάμε, μπορούμε να πούμε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω? Δεν μπορέσαμε μέχρι στιγμή να πούμε αυτή τη λεπτομέρεια, διότι αυτή η λεπτομέρεια είναι θέμα τεχνικής επίλυσης. Είναι θέμα. Δηλαδή, θέμα να σας το δώσω. Ναι. Τεχνικής επίλυσης. Μάλιστα. Ένα δακτυλίδι να προσθέσει κανείς. Ένα δακτυλίδι εννοώ μία σειρά. Με ένα γύρο από κερκίδα. Είναι 2.000 θέσεις αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι λίγο να κατεβάσεις τον αγωνιστικό χώρο μισό μέτρο χαμηλότερα, φόρτωσες 2.000 θέσεις. Είναι θέμα τεχνικό. Η τεχνική μελέτη του γηπέδου που θα γίνει τώρα, τα σχέδια. Αυτή η διαδικασία νομίζω ότι ξεκινάει ο ΠΑΟΚ τώρα άμεσα. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτή τη μελέτη θα προσδιοριστεί και η χωρητικότητα του γηπέδου. Μπορεί να είναι των 30, των 35 έως και 40.000 θέσεων. Ναι, είναι θέμα τεχνικής επίλυσης. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι προσδιορισμένο ή έχει όριο του να επιτρέπεται ή όχι. Ναι, αλλά η αρχή, δεν μπορούμε να πούμε όσο αφορά στην αρχική μελέτη για τι χωρητικότητα μιλούσαμε, γιατί είναι αυτό που περιμένουν να ακούσουν όλοι. Η αρχική μελέτη, οι προβλέψεις τις δικές μας, προβλέπουν έναν πληθυσμό, μια χωρητικότητα η οποία μπορεί να ξεπερνάει τις 40.000. Αυτό δεν σημαίνει. Αχα. Θα μπορεί να φτιαχτεί ένα ή που να ξεπερνάει. Αχα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τελικό σχέδιο υποχρεωτικά θα έχει αυτό τον αριθμό, μπορεί να έχει κάτι λιγότερο. Έχει μια σειρά άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που μετράζουν στο συντελεστή δόμη. Κάποια κάνεις, κάποια δεν κάνεις. Είναι το πλαίσιο μέσα το οποίο μπορείς να κινηθείς. Αλλά νομίζω ότι οι σκέψεις και οι στοχεύσεις της ΠΑΕ ήταν ένα γήπεδο από 30 πλάς θέσεις έως 40, ένα τέτοιο πράγμα. Που αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την εμπειρία. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, αυτό τώρα, βέβαια υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες περισσότερο ενδοοικογενειακές τώρα, αλλά αυτό μέσα σε πόσο διάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί, κύριε Δούμα? Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο τεχνικό έργο. Τεράστιο. Δεν είναι ένα μικρό τεράστιο. Τεχνικό έργο. Mm-hmm. Τεράστιο δεν είναι. Είναι ένα μεγάλο τεχνικό έργο. Και σύνθετο. Ναι. Γιατί περιλαμβάνει και υπογειοποιήσεις, περιλαμβάνει και διαμορφώσεις, που όλα αυτά περίπου θα γίνουν ταυτόχρονα. Σχέτως και τα πληρώνει. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Θα έλεγα όμως ότι κατ' ελάχιστον αυτό ως τεχνικό έργο θέλει 2,5 με 3 χρόνια για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Κατ' ελάχιστον. Μιλάτε. Άρα αυτός ο στόχος που ενδεχομένως είχε βάλει η ΠΑΕ και ο επενδυτής για τα 100 χρόνια για το 2026, νομίζω ότι είναι εφικτός. Μπορεί να υλοποιηθεί, ναι, μέχρι τότε. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Είναι εφικτός. Όλα να πάνε καλά, την υγεία τους να έχουν οι άνθρωποι, διάθεση και χρήματα. Γιατί όλα χρειάζονται μαζί, συνδυαστικά να πάνε. Να μπορούμε εύκολα να πούμε ότι τα δύο σοβαρά εμπόδια ξεπεράστηκαν και τώρα από εδώ και πέρα πάλι ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά όχι με τόσο μεγάλα εμπόδια. Μπορούμε να το πούμε αυτό έτσι εύκολα και απλά? Ποια είναι τα δύο που λέτε για να καταλάβουμε? Για το προεδρικό διάταγμα, το περιβόητο και το ΦΕΚ κατ' επέκταση σήμερα, ας πούμε. Αυτά τα δύο είναι ένα πράγμα. Ναι. Αυτά τα δύο είναι ένα. Ναι. Τι είναι αυτό το ένα? Είναι η δυνατότητα να κατασκευάσει με ασφαλή τρόπο, θεσμικά και νομικά ασφαλή τρόπο, ένα γήπεδο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, με όλον αυτόν τον εξοπλισμό στη συγκεκριμένη θέση. Αυτό είναι ένα και μοναδικό πράγμα που ήταν ως ετούμενο, στο οποίο είχα εμπλοκή εγώ. Αυτό ολοκληρώθηκε, τελείωσε. Από εδώ και στο εξής ο δρόμος δεν έχει δυσκολίες. Ναι. Βεβαίως τα πάντα στη ζωή έχουν δυσκολίες. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει εκπλήξεις. Δεν έχει κάτι που να πρέπει να γίνει για να μπορέσεις να το κάνεις. Κάποια πράγματα δεν υπάρχουν. Από εδώ και στο εξής ξεκινάει η δυνατότητα να υλοποιήσεις αυτό που θέλεις. Με την ευχή όλων. Κρατάω αυτό που είπατε. Και κατά κύριο λόγο της Θεσσαλονίκης, ναι, διότι πιστέψτε με, δεν είναι θέμα ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ ένα γήπεδο. Αναβαθμίζεται μια
τόσο μεγάλη αστική περιοχή. Μια μεγάλη ανάπλαση 120 στρεμμάτων, μέσα στην οποία είναι και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ξέρετε τι σημαίνει μια αθλητική εγκατάσταση που μπορεί να δουλεύει αρκετές ώρες την ημέρα, πολλές μέρες την εβδομάδα για την πόλη. Τι επισκεψιμότητα, τι event μπορεί να γίνονται εκεί, όχι μόνο αθλητικά, πολύ λίγο. Σε μια τέτοια αθλητική εγκατάσταση δεν γίνονται συνέδρια, αθλιατρικά, πολλά 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 πράγματα. Δηλαδή πολλαπλασιαστικές είναι οι επιπτώσεις αυτής της παρέμβασης στην πόλη από το γήπεδο, από το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, και γι' αυτό όλοι το είδανε με αυτό το εγχείρημα, το είδαν όλοι με μεγάλη χαρά και μεγάλη δέση, ώστε να μπορέσει να φτάσει να μπορεί να γίνει. Βέβαια, εδώ είμαστε, μπορεί να ξεκινήσει να γίνει. Είναι σημαντικό για την πόλη να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λέω και εγώ, κύριε Δούμα, εδώ και μέρες, ότι είναι πολύ σημαντικό, και από τη στιγμή που έχουμε αυτή την εξέλιξη πλέον, τη σημαντική, προεδρικό διάταμα ΦΕ κτλ., ας βάλουμε όλη τη θετική μας ενέργεια, να μην μιζεριάζουν, να μην ματζηριάζουν όλη αυτή την ιστορία. Εννοείται. Και γιατί έτσι, πολλοί έτσι έχουν μάθει σε αυτή την πόλη. Δεν θα γίνει, δεν θα κάνει, δεν θα κάνει. Και ας γίνει κάτι καλό επιτέλους, κάτι σύγχρονο, κάτι δυνατό. Εγώ να σας πω, δεν το δέχομαι αυτό το ότι δεν θα γίνει. Το θεωρώ αδιανόητο να μην γίνει. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, και για το μετρό λέγανε και για το μετρό γκρινιάζανε. Πλάκα-πλάκα, φτάσαμε στο 23. Θα το δούμε και αυτό. Ναι, θα το δούμε. Πάντως να είστε σίγουρος ότι όταν τελειώσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα εξυπηρετείτε το μετρό. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούμα. Γιατί ευτυχώς το ένα πρόλαβε το άλλο, μια συγκυρία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι όλα αυτά μαζί και αυτό το έργο ειδικά ανοίγει τον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη, τη διαφορετική Θεσσαλονίκη των επόμενων δεκαετιών. Αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να κρατήσουμε όλοι στο μυαλό μας, και με αυτή την αισιοδοξία να βλέπουμε τα πράγματα. Έτσι, και και όλα θα πάνε καλά. Να συμπορευθούν και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν μάθει σε μια διαφορετική Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω και πολύ καλά. Νομίζω ότι σιγά-σιγά, βλέποντας κινήσεις που κάνουν κάποιοι άνθρωποι, όπως η ΠΑΕ, όπως οι άνθρωποι ας πούμε του ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι του Άρη, με την προσπάθεια που κάνει και αυτή για το νέο τους γήπεδο, και οι δυνητικές συνδρομές, θα δημιουργήσουν πραγματικά ένα ντόμινο μιας άλλης πόλης, μιας πόλης που μας αξίζει. Τελικά. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε, μιας πόλης που μας αξίζει. Κύριε Δούμα, είστε περιζήτητος αυτές τις μέρες και σας ευχαριστούμε. Τι να σας πω. Εγώ ως εκπρόσωπος ενός μέσου ενημέρωσης σας ευχαριστώ πολύ. Να έδωσα τις πληροφορίες και να επιστρέψω στις δουλειές μου, γιατί πραγματικά, εντάξει, καλό είναι και το περιζήτως, αλλά, οκ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δούμα.